Στροφή κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής είδαμε στο πρώτο μέρος και το θέμα των αδειών και το θέμα της περιφέρειας και συνεχίζουμε στην κανονική ροή πλέον της εκπομπής και στη συνέχεια. Φυσικά οι εξελίξεις όπως σας αναφέραμε που αφορούν τον τομέα της υγείας είναι άκρως ανησυχητικές. Τα πράγματα είναι κυριολεκτικά σε οριακό σημείο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ, έβγαλε ανακοίνωση όπου αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί σε 50 νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, μεγάλες μονάδες όπως είναι τα νοσοκομεία της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης, ο Ευαγγελισμός, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου παραδείγματος χάρη. Πανεπιστημιακά νοσοκομεία όπως σας είπαμε, μεγάλες μονάδες. Μονάδες όμως επίσης νοσοκομεία τα οποία είναι απομακρυσμένα νησιών ή άλλων περιοχών. Η κατάσταση είναι πλέον σε οριακό σημείο. Εργαζόμενοι δεν υπάρχουν, τρομερές ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, μια κατάσταση πραγματικά αλαλούμ για την οποία αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ότι αυτή η κατάσταση δύσκολα θα αλλάξει. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν από ώρα σε ώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι η χώρα έχει συγκεκριμένα ζητήματα και συγκεκριμένα προβλήματα ανοιχτά. Και ένα από αυτά τα προβλήματα που έχει ανοιχτά είναι ότι είσαι μνημόνια. Και όσο είσαι σε μνημόνια, δεν μπορείς να αλλάξεις την πολιτική σου ακόμη και στον τομέα της υγείας και όχι μόνο. Προβλέπονται συγκεκριμένες δαπάνες, συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα διαθέσεις για τον τομέα της υγείας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ όπου αναφέρονται και τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία Σερών, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Δηδημοτήχου. Της Δράμας δεν ήταν μέσα, περίεργο το ακούσαμε. Υπάρχουν και χειρότερα δηλαδή, πρέπει να πούμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η εικόνα, όπως αποτυπώνεται από την ΠΟΕΔΗΝ, έχει να κάνει με σημαντικότατες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνον, ελλείψεις υγειονομικού υλικού αλλά και εξοπλισμού, ενώ κλείνουν κλινικές και μειώνονται χειρουργία, ακόμη και σε μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνον σε αυτά. Αν και συνεχώς τόσο οι εργαζόμενοι όσο και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας έχουν προβεί σε άπειρες αναφορές για μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, για έλλειψη υλικών και αναλωσίμων, εντούτοις δεν είναι μέσα στον θλιβερό αυτό κατάλογο. Στα νοσοκομεία που εντάσσονται στην έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, η κατάσταση για 4 νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμπεριλαμβανομένου και του νομού των Σερών, έχει ως εξής. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οφείλονται 3.500 ρεπό και κανονικές άδειες του έτους 2015 λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο ασυντήρητος ιατρικοτεχνολογικός εξοπλισμός εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των ασθενών. Ασφυξία από την έλλειψη υλικών και φαρμάκων. Νοσοκομείο Δηδημοτήχου. Τρομακτική έλλειψη προσωπικού, 6.000 οφειλόμενα ρεπό με αυξημένη λόγω της κόπωσης την πιθανότητα λάθους. Τρομερές ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αναλώσιμα. Ελλείψεις σε κρεβάτια, φορεία, καθετήρες, αντιδραστήρια. Τα εναπομείναντα είναι χειρίστης ποιότητας με προδιαγραφές περασμένου αιώνα. Νοσοκομείο Ξάνθης. Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Δεν λειτουργεί ο μαστογράφος μία φορά την εβδομάδα λόγω ελλείψεων προσωπικού. Από 75 ασθενείς που εξετάζονταν, μειώθηκαν σε 15 προς όφελος των ιδιωτών. Ελλείψεις ειδικευμένων ιατρών. Ακάλυπτες οργανικές θέσεις ιατρών, 60% στην παθολογική, 40% στην ορθοπαιδική, 40% ακάλυπτες οι οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Νοσοκομείο Σερών. Ελλείψεις ειδικευμένων ιατρών. Λειτουργεί μονάδα χημειοθεραπείας χωρίς ογκολόγο ιατρό. Ψυχιατρική κλινική με έναν ψυχίατρο. 40% ακάλυπτες οργανικές θέσεις, τεράστιες ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Παρόμοια είναι η κατάσταση στα κέντρα υγείας όλης της χώρας, με μεγάλα προβλήματα να εμφανίζουν δομές που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα ο νέος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, κ. Νικόλαος Λιάτσης, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Δράμας, κ. Χριστόδουλο Μαμψάκο. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα του νοσοκομείου της Δράμας, ενώ ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει δυναμικά και έμπρακτα την ενίσχυση του μεγαλύτερου πυλώνα υγείας της περιοχής μας και δηλώνει ότι η πρωταρχικό μέλημα είναι η ενδυνάμωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας προκειμένου να διασφαλιστεί το αγαθό της υγείας όλων των συμπολιτών.
Τέλος ευχήθηκε στο νέο διοικητή καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στην ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ενώ τόνισε ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό είναι δεδομένη. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, τον κύριο Μιχάλη Γιανακό. Τα στοιχεία τα οποία δίνει είναι συγκλονιστικά, κάνει λόγο για ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο έχει κυριολεκτικά διαλύσει. Δεν υπάρχει, λέει ο κύριος Γιανακός, εθνικό σύστημα υγείας. Ένα-ένα θα τα κλείνουμε τα νοσοκομεία. Είπε ότι οι άνθρωποι, οι ασθενείς βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγχειρήσεις μπαίνουν σε λίστα αναμονής μετά από πολλούς μήνες και αν έχουν κάτι σοβαρό δεν μπορούν να αντέξει ο οργανισμός τους για να γίνουν καλά. Κυριολεκτικά δηλαδή είναι ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή από θαύμα. Ουσιαστικά δηλαδή λειτουργούν όλα με αυτόματο πιλότο. Λέει για κωμικοτραγικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, από την έλλειψη υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνουν κάποιες εγχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια κατάσταση η οποία πληγώνει, θα λέγαμε. Πληγώνει τον κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν είναι εικόνα αυτή. Για να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι εικόνα αυτή μιας οργανωμένης χώρας. Μιας χώρας η οποία θέλει να τρέξει με μια άλλη ταχύτητα και να δει τα δεδομένα με μια άλλη λογική. Έτσι δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κύριος Μιχάλης Γιανακός. Κοιτάξτε, εμείς με στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποδεικνύουμε τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γι' αυτό προκύπτει επειδή μειώνονται, συρρυκνώνονται δραματικά οι δημόσιες δαπάνες υγείας. Εξαιτίας αυτής της διαλυτικής κατάστασης πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πάνε τα σκυλιά στα μπέλη, ψάχνοντας να βρουν νοσοκομείο, ειδικευμένο ιατρό προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υγείας τους. Προξενεί εντύπωση το ότι πολλά από αυτά τα νοσοκομεία είναι μεγάλα νοσοκομεία και το δεύτερο φυσικά πολλά από αυτά είναι και πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Δηλαδή μιλάμε για την κορυφή της πυραμίδας. Βεβαίως. Μιλάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σάπιο από την κορυφή έως τη βάση. Όχι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημιακών νοσοκομείων νομαρχιακών, αλλά και τα κέντρα υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ουσιαστικά πια δεν υφίσταται. Και αυτό συμβαίνει επειδή η κρατική χρηματοδότηση φέτος συρρυκνώνεται ακόμη πιο πολύ σε σχέση με πέρυσι κατά 350 εκατομμύρια και το προσωπικό είναι δραματικά κάτω των ορίων ασφαλείας. Επί των ημερών, όπως λέμε εμείς χαρακτηριστικά του κυρίου Τσίπρα, το προσωπικό λιγότεψε κατά 4.050 υπαλλήλους. Με δεδομένο τώρα ότι έχουμε μνημόνιο και το μνημόνιο έχει συγκεκριμένες ρήτρες, απαγόρευση διορισμών, απαγόρευση δαπανών πάνω από ένα σημείο, τι μπορεί να γίνει στην υπάρχουσα κατάσταση? Κοιτάξτε, εδώ δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να είμαστε καθαροί. Και η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να πει την πραγματικότητα στους Έλληνες πολίτες. Δημόσια υγεία με ύψος δαπανών 5% του ΑΕΠ σε ένα ΑΕΠ που συρρυκνώνεται δραματικά εξαιτίας της ύφεσης δεν μπορεί να γίνει. Τις άλλες χώρες της Ευρώπης ήταν 7,5%, είναι 7,5% το ΑΕΠ τους, παρότι ο ΑΕΠ συνέχεια μεγενθύνεται και έχουν συντηρητικές κυβερνήσεις, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας χαρακτηριστικά, αναγορεύοντας τη δική του κυβέρνηση ως αριστερή
μεγάλη, μεγάλη καθυστέρηση, ενώ η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή να τρέχει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο που εφημερεύει για να βρει ειδικευμένο ιατρό προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας. Αυτό δεν είναι κατάσταση. Έχουμε πει και για τη χρηματοδότηση ότι είναι ντροπή σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγκάζονται οι μαθητές να κάνουν έρανο μεταξύ τους στο χαρτζηλίκι τους προκειμένου να αγοράσουν σεντόνια για τα νοσοκομεία όπως συνέβη στην Κοζάνη. Να προσφέρουν φρούτα οι προμηθευτές αλλά και αγρότες στα νοσοκομεία για να φάνε οι ασθενείς. Να προσέρχονται ασθενείς με τα σεντόνια τους, τα χειρουργικά υλικά για να χειρουργηθούν ή να νοσηλευτούν. Να συγκεντρώνουν οι εργαζόμενοι σε κέντρα υγείας 24 ευρώ προκειμένου να αγοράσουν χαρτί υγείας, γάντια και σύρικες. Να έρχονται οι φορείς της πόλης, η εκκλησία και άλλοι να συγκεντρώνουν χρήματα για να αγοραστούν υλικά στα νοσοκομεία. Να χρησιμοποιούν τα παγκάρια της εκκλησίας που έχουν τα νοσοκομεία προκειμένου να αγοράσουν υλικά. Αυτό πια είναι, μιλάμε για πλήρη διάλυση. Επειδή είστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ετοιμάζουμε μια μεγάλη κινητοποίηση την παραμονή των εγγενείων της ΔΕΘ. Εκεί θυμάστε που ο Πρωθυπουργός σας αντιπολίτευση εξήγηλε το περίφημο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, που ήταν άλλο ένα προεκλογικό ψέμα του κυρίου Τσίπρα. Ετοιμάζουμε λοιπόν πορεία σωτηρίας, το καραβάνι της υγείας το λέμε, θα εκκινήσει 7 η ώρα την Παρασκευή 9 το μήνα το πρωί από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, θα διέλθει από πολλά νοσοκομεία της πόλης και θα καταλήξει στο Μακεδονία Στράκης. Καλούμε τους εργαζόμενους και τους πολίτες να συμμετέχουν. Και η γνώριμη φράση, φίλες και φίλοι, στοιχεία που σοκάρουν σε πολλούς τομείς, πρέπει να πούμε, μεταξύ αυτών και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στοιχεία που σοκάρουν και στις εξαγωγές. Θα δούμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής σήμερα για τις χώρες. Στοιχεία που σοκάρουν και για τον ασφαλιστικό φορέα, τον Οργανισμό Ασφάλισης των Ελευθέρων Επαγγελματιών, τον ΟΑΕ. Να χαιρετήσουμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, τον κύριο Αντώνη Σκουλίδη. Κύριε Πρόεδρε, γενικότερα η φράση «στοιχεία που σοκάρουν» είναι πολύ γνώριμη τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στοιχεία που σοκάρουν του κόσμου που υποφέρει. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ειδικότερα τώρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κάτι που αφορά όλους τους Έλληνες, αφορά και τους επαγγελματίες. Φαίνεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί αυτή να συνεχιστεί και θα γίνει ακόμα χειρότερη, κύριε Πρόεδρε, στη συνέχεια. Όσο αφορά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βλέπετε ότι είναι στα όρια της κατάρρευσης. Είναι αποδιοργανωμένο, δεν υπάρχουν υλικά, δεν υπάρχει προσωπικό. Εθελοντικά λειτουργούν οι περισσότεροι που εργάζονται στα κρατικά νοσοκομεία. Η κατάσταση είναι τραγική, πραγματικά. Μάλιστα. Τώρα, στα δικά σας, εσείς είπατε ότι δεν πήγαν τόσο καλά και οι εκπτώσεις. Τώρα είμαστε σε περίοδο δεκαήμερου προσφορών. Κοιτάξτε, δεκαήμερο προσφορών είναι όποιος θέλει μετά τις εκπτώσεις έχει το δικαίωμα να κάνει δεκαήμερο προσφορών. Γίνεται κάποια καταστήματα που προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι βέβαια εκπτώσεις, αλλά πραγματικά τα ίδια προϊόντα που είχαν πριν σε εκπτώσεις τα έχουν τώρα σε προσφορές. Είναι δελεαστικό για τον κόσμο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή, με την έννοια ότι ιδίως τώρα που φύγαν και οι ομογενείς, αυτή η εικόνα της αγοράς της δράμας που τον Αύγουστο εμφάνισε μία κίνηση, άρχισε πλέον να δραματοποιείται και να δείχνει τα δόντια του χειμώνας που έρχεται. Δεν είναι καλά τα πράγματα από όσο μας λέτε. Είστε πολλά χρόνια στον Εμπορικό Σύλλογο, πρέπει να πούμε, και είδαμε πρόσφατα μία κατάσταση η οποία δείχνει πως 500 και χιλιάδες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ δεν πληρώνουν, το άνοιγμα είναι πολλά δισεκατομμύρια. Τι δημιουργεί αυτό, κύριε Σκουλίδη, δημιουργεί επισφάλεια αυτή τη στιγμή για τη συνέχιση του Ταμείου? Το πραγματικά είναι στα όρια της κατάρρευσης το Ταμείο. Αν βάλουμε υπόψη μας εξ αρχής το κούρεμα που έγινε με τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, και όπου χάθηκε πλέον ό,τι περιουσία υπήρχε, ό,τι είχε απομείνει από το Ταμείο, γιατί το Ταμείο είχε καταστραφεί με τα δεδομένα ομόλογα στο παρελθόν, και πλέον η αδυναμία του κόσμου να πληρώσει τις εισφορές του και έχει οδηγήσει στο να μην έχει έσοδα το Ταμείο. Δεν υπάρχει μέλλον. Με αυτή την έννοια βέβαια του χρόνου πάμε στην ενοποίηση των Ταμείων, οπότε θα δείξει και ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί. Αυτή τώρα την κατάσταση με την ενοποίηση, γιατί διαβάζουμε σήμερα κιόλας ότι ήδη τρέχουν για να προλάβουν και λοιπά, δεν κατάλαβα τι να προλάβουν. Αυτή η ενοποίηση γίνεται με κάποια μελέτη
βιωσιμότητα των ταμείων. Γίνεται κυριολεκτικά στο πόδι, κύριε Σκουλίδη. Μέσα 6 μήνες τώρα θα ενώσουμε όλα τα ταμεία. Κοιτάξτε, η λύση είναι αυτή αναγκαστικά, γιατί η ένωση των ταμείων θα, από κάποιο ταμείο που έχει μια ευρωστία, θα μεταφερθούν φόρους σε άλλο ταμείο. Να στηρίξει τα υπόλοιπα, λέτε. Στον ΟΑΕ υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα ότι για να μπει όπως έχουν τα πράγματα στην ενοποίηση, δεν μπορεί να μπει με την κατάσταση που είναι. Και υπάρχουν πλέον σκέψεις σοβαρές και από το Υπουργείο. Αυτά που ζητάει χρόνια η ελληνική συνομοσπονδία εμπορίου και επιχειρηματικότητας, να γίνουν κεφαλαιοποίηση των οφειλών ή να θεωρηθούν οι οφειλές σε ασφαλιστικό χρόνο, να προσμετρηθούν σε ασφαλιστικό χρόνο. Είχαμε πρόσφατα επίσης, κύριε Σκουλίδη, τη συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο της Ένωσης των Επιμελητηρίων, των Επαγγελματιών, των Εμπόρων. Θέματα όπως και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η μείωση της ανεργίας. Τα θεωρείτε ότι είναι ευσεβείς πόθη όλα αυτά, συζητήσεις έτσι σε ένα επίπεδο υψηλής ανάλυσης χωρίς ουσία? Πάλι θα σας πω ότι η θέση της ΕΣΕΗ, η οποία πάντα προτείνει ότι να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι οι προτάσεις που τίθονται. Το θέμα είναι να δοθεί ένα κίνητρο, κάθε μικρή επιχείρηση και μάλιστα εμπορική και ατομική, θα έλεγα, που απασχολεί, αυτό απασχολούμε, να μπορεί να προσλάβει ένα υπάλληλο. Όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο, θα έχουμε μια μεγάλη μείωση της ανεργίας. Το βλέπετε αυτό ορατό? Το βλέπετε να γίνεται είναι μεγάλη η συζήτηση? Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με τις υπάρχουσες συνθήκες, τουλάχιστον τις συνθήκες της αγοράς, δεν μπορεί να γίνει. Με την νοοτροπία που αναπτύσσουμε, με τη λογική, το πεντάμινα και τα οκτάμινα στους Δήμους, και με αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εδώ ο κόσμος αποκτά πλέον την νοοτροπία να πάει να δουλέψει σε ένα Δήμο για 480 ευρώ και δεν πάει να δουλέψει μια επιχείρηση που θα παίρνει κάτι της παραπάνω, αλλά θα είναι δουλειά πραγματική, δεν θα είναι εργασία στο Δήμο για 8 μήνες. Πρέπει να υπάρχει αλλαγή. Ναι. Να σας πω λίγο. Θεωρώ πάλι ότι η κατεύθυνση και η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι σε λάθος πλαίσιο, έτσι πως γίνεται. Και γίνεται με τη λογική του παρελθόντος. Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε? Να πούμε ότι για τις εκτόσεις, ότι ήταν υποτονική κίνηση, εμφάνισε πτώση του τζίρου και σε όλη την Ελλάδα, και στη Δράμα κινήθηκε μεσοσταθμικά στο 15% η πτώση. Η αγορά περίμενε να ανακάμψει φέτος, γιατί πέρσι περάσαμε μια δύσκολη χρονιά με τα δημοψηφίσματα, τα capital control στην εφαρμογή τους, ευνηδίασαν τον κόσμο. Περιμέναμε φέτος να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά δυστυχώς η αδυναμία του κόσμου να καταναλώσει είναι πλέον εμφανής. Η αδυναμία του κόσμου είναι πάντως είναι εμφανής, αλλά πραγματικά το περσινό καλοκαίρι θα μας μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη. Σίγουρα, Πρόεδρε, θα κάνουν πολλά χρόνια να το ξεχάσουν, κυρίως οι επαγγελματίες με τα capital control. Τα θυμόμαστε όλα σε μια νύχτα κυριολεκτικά να αλλάζουν. Βέβαια, το περσινό ήταν καινοτόμο. Καινοτόμο, είχε πραγματικά. Θα λέγαμε Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου έπαιρνε. Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αντώνης Κουλίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας. Είδαμε για κάποια θέματα επιχειρηματικά. Πραγματικά το περσινό καλοκαίρι ήταν καινοτόμο. Τέτοιο καλοκαίρι, τι άδειες τηλεοπτικές τώρα, γιατί αυτό ήταν πραγματικά απίστευτο. 3 η ώρα να εξαγγέλλονται δημοψηφίσματα, να κλείνουν οι τράπεζες τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα σε μια χώρα η οποία πραγματικά ζει με θεάματα. Έχω την αίσθηση πλέον χωρίς άρτο. Παλιά λέγαμε με άρτο και θεάματα, τώρα λέμε μόνο με θεάματα, χωρίς άρτο. Θα πάμε και πάλι σε ένα μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Έχουμε να δούμε τα θέματα των συνταξιούχων, τα θέματα των φαρμακοποιών, τα θέματα των εξαγωγών. Έχουμε θέματα ακόμη στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.